TRI 92,2. Η επιστροφή. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Η Αλεξία Δρίτσα καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε λοιπόν, 43 λεπτά μετά τις 9, εδώ μαζί από τον DRI, 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube, DRI Web TV μαζί. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τις σελίδες μας στο Facebook, από το pna.gr, το Πελοποννησιακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μας ακούτε από το Live 24, από τα FM, στους 92,2. Καλημέρα στη Βούλα την Κορολή. Καλημέρα Βούλα. Τα φιλιά μου σε όλα τα κορίτσια στο Nail. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παπαϊωάννου, στη Λίτσα την Τζακύρη, τον Μπάμπη τον Χριστίδη από τη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστούμε πολύ πολύ που είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Καλημέρα στην υπέροχη Καλαμάτα, στο Σωτήρη τον Γεωργούτσο. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Ηλίου. Καλημέρα στον Αντώνη τον Καλοθέου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άργους. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τον Αντώνη τον Καλοθέου. Θα τον έχουμε τις επόμενες ημέρες εδώ στο στούντιο. Να μην ξεχάσουμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο καφέ μας, θα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο τον Μουσταϊρά, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Θα μιλήσουμε για το νέο του βιβλίο με υπέροχες ιστορίες από την Αργολίδα που βγάζουν γέλιο. Θα θυμηθούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, πού να σας πάω τώρα. Λοιπόν, θα πάμε στον Παναγιώτη τον Πεβερέτο, όπου σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται σήμερα η εγωπροβατοτροφία. Πραγματοποιήθηκε, να πούμε, την περασμένη Πέμπτη στις 7 του μήνα συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΕΚ στην Αθήνα στα γραφεία του Συνδέσμου. Ο πρόεδρος του ΔΣ, ο Παναγιώτης Πεβερέτος, ενημέρωσε τα μέλη για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στην κτηνοτροφία, αλλά και για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για πολλά από αυτά από το ΣΕΚ και κυρίως για την κρίση στον τομέα του γάλακτος, εγωπρόβιο και γελαδινό. Ο πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη την κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η εγωπροβατοτροφία με την απαράδεκτη μείωση των τιμών παραγωγού στο εγωπρόβιο γάλα, αλλά και την τακτική πολλών τυροκόμων να μην πληρώνουν τους παραγωγούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι βρισκόμενοι σε απόγνωση να ξεπουλάνε τα κοπάδια τους. Η ίδια κατάσταση τίνει να επικρατήσει και στην άγια δελοτροφία λόγω της συμπίεσης των τιμών στο γελαδινό γάλα και κάτω από τα 35 λεπτά το κιλό, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές βρίσκονται σε άνοδο για τις παράνομες εισαγωγές και ελληνοποίηση ζωικών προϊόντων, αλλά και την τεράστια οικονομική ζημιά που υφίστανται οι εγωπροβατοτρόφοι από τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενου κύρια πρόβιου γάλακτος και μέτρα για την αντιμετώπιση τους. Για τα δάνεια τώρα των κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία, εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, αλλά και ούτε σε προγράμματα ρύθμισης μπορούν να εισαχθούν, ήταν ένα από τα θέματα που είπε ο πρόεδρος ο Παναγιώτης ο Πεβερέτος. Επίσης, παρουσίασε στα μέλη συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης των χρεών των κτηνοτρόφων με στόχο να σωθεί η κτηνοτροφία και να μπει ένα τέλος στην πλήρη απόγνωση στην οποία βρίσκονται σήμερα χιλιάδες κτηνοτρόφοι. Για τις τρέχουσες εξελίξεις επίσης ενημέρωση σχετικά με την είδηση της Εθνικής Διαεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ, καθώς και για την είδηση του Εθνικού Οργανισμού Κτηνοτροφίας. Βουλή των Κτηνοτρόφων. Αυτά. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η αθώωση του μοντέλου που ήταν 1,5 χρόνο περίπου στο Hong Kong, έχει σπάσει όλα τα προγνωστικά. Θα πούμε γι' αυτό σε λίγο. Μη βιάζεστε, σε λιγάκι. Θα πούμε όλα. Λοιπόν, τι είχαμε. Έχουμε αγιασμό των νέων εγκαταστάσεων της εθελοντικής ομάδας αλληλεγγύης στο Κρανίδι. Πάμε Κρανίδι λοιπόν, όπου τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο στις 23 Μαρτίου στις 11 το πρωί. Θα τελεστεί ο αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων που θα στεγάζουν από εδώ και στο εξής την εθελοντική ομάδα αλληλεγγύης Κρανιδίου. Το νέο κτίριο, να πούμε για όσους ενδιαφέρονται, βρίσκεται στην είσοδο του Κρανιδίου. Είναι το πρώην μουσικό οδείο της κυρίας Κικής Δέδε. Λοιπόν, πάμε
στις φυλακές, στις αγροτικές φυλακές ή και προφανώς στις αγροτικές που μένει και περισσότερο χρόνο ένας κρατούμενος, μέσω Skype και το ηλεκτρονικό επισκεπτήριο στις αγροτικές φυλακές της Τέρυνθας, θεσμοθετείτε το ηλεκτρονικό επισκεπτήριο μέσω του Skype στις αγροτικές φυλακές με βάση και το νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβέρνησης με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου. Τα 4 αγροτικά καταστήματα κράτησης της χώρας, Αγιάς Χανίων, Κασάνδρας Χαλκιδικής, Κασαβέτης Μαγνησίας και Τέρυνθας Αργολίδας, αλλά και το αγροτικό τμήμα γυναικών Ελαιώνα Θήβας, αποκτούν για πρώτη φορά εσωτερικό κανονισμό με λεπτομερείς διατάξεις που είναι σύγχρονες, ορίζουν ρόλους αλλά και καθήκοντα. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υλοποιείται ένας από τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου για το σοφρονιστικό σύστημα 2018-2020. Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα και των εργαζομένων σε αυτά, ενώ υιοθετείται και σχετική πρόταση του συνηγόρου του πολίτη. Ο κανονισμός έγινε με γνώμονα να συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγροτικών φυλακών, ενώ αναμένεται να διευκολύνει και τη σχέση υπαλλήλων κρατουμένων μέσα από ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα, εχθές Τετάρτη, 13 Μαρτίου, άρχισε η λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Κτηματογράφησης, το οποίο στεγάζεται στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, στη λεωφόρο Δεϊκού 137 στο Γαλάτσι και εξυπηρετεί 32 περιφερειακές ενότητες της χώρας και περισσότερους από 3.000 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ. Στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, το οποίο θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της συλλογής δηλώσεων, οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για ό,τι αφορά στη διαδικασία δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες αναπεριοχή, τους τρόπους εντοπισμού του ακινήτου τους μέσω των εφαρμογών του ελληνικού κτηματολογίου. Τα τέλη κτηματογράφησης και ό,τι άλλο χρειαστεί για την ορθή υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας τους και φυσικά να εντοπίσουν το ακίνητό τους στους ψηφιακούς χάρτες του κτηματολογίου και να υποβάλουν τη δήλωση ιδιοκτησίας τους. Το ωράριο να πούμε λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Κτηματογράφησης είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να έχει μαζί του ο πολίτης είναι πολύ απλά. Είναι ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, συμβόλαιο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τοπογραφικού, εάν υπάρχει, του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας φωτοτυπία επίσης, φωτοτυπία ή του διαβατηρίου, καθώς και έγγραφο με το αφημί του, παραδείγματος χάρη ένα καθαριστικό της εφορίας, ένας λογαριασμός ΔΕΗ. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο κύριος Βίρονας Νάκος, δήλωσε ότι καλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής δηλώσεων κτηματολογίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να καρποθούν τα ωφέλη από ένα σύγχρονο και ασφαλές σύστημα καταγραφής και δημοσιότητας των δικαιωμάτων της ακίνητης περιουσίας τους. Για τη διευκόλυνση όσων πολιτών διαμένουν στην Αττική, μεριμνήσαμε για τη λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Κτηματογράφησης στο Γαλάτσι, ώστε να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υποβάλλοντας τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους ορθά αλλά και έγκαιρα. Οι περιοχές που θα εξυπηρετεί το γραφείο είναι όσον αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας αλλά και Λακωνίας. Εγώ αυτό με το κτηματολόγιο έχω μπερδευτεί. Εμείς που έχουμε δηλώσει κτηματολόγιο, το ξαναδηλώσουμε παλιά? Δεν ξέρω, ξέρετε κάτι? Ξαναδηλώνουμε? Να ρωτήσουμε. Αν ξέρει κάποιος, να μας πει. Ο Γιώργος Ορασίας που τα ξέρει όλα. Όλα. Ο άνθρωπος το παρακολουθεί, παρακολουθεί γενικότερα τα θέματα. Να ξέρουμε. Δηλωμένο κτηματολόγιο. Θα το ξαναδηλώσουμε? Παλιά. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Προύτζο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Χρόνη. Καλημέρα στην Νίκη την Πλατή. Στον Δημήτρη τον Κατσουλιέρη. Καλημέρα. Καλώς τους, στον Γιώργο τον Θεοδωράκη. Φυσικά την καλημέρα μας, τον ευχαριστούμε πολύ πολύ που είναι εδώ κοντά μας. Πού να πάμε τώρα, πού να πάμε τώρα? Α, ναι, θα πάμε στο 19χρονο τότε μοντέλο, 21 τώρα. Αθώα έκρινε το δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ λοιπόν την 21χρονη Ειρήνη Μελισσαροπούλου, η οποία συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2017 στο αεροδρόμιο να μεταφέρει 2,6 κιλά κοκαίνης, 17 μήνες στην κόλαση των φυλακών του Χονγκ Κονγκ, έζησε η Ειρήνη Μελισσαροπούλου μέχρι να ακούσει τη λέξη της λύτρωσης αθώα. Και ήταν και ομόφωνη η απόφαση, να το πούμε αυτό. Η Ειρήνη που από τη στιγμή που έκλεισε τα 20 χρόνια της μερικούς μήνες μετά τη σύλληψή της
στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ με ένα πακέτο 2,6 κιλών κοκαίνης είχε μεταφερθεί και κρατείται σε φυλακή ενηλίκων υψής της ασφαλείας. Λίγες ημέρες πριν δει ξανά το φως του ήλιου, είχε μιλήσει μέσα από τη φυλακή σε τηλεοπτικό σταθμό των Αθηνών και είχε πει ότι ο κόσμος μου έχει συμπαρασταθεί. Κλαίω κάθε μέρα γιατί μου λείπουν ο πατέρας μου, η μητέρα μου και ο μικρός μου αδελφός που έχω να του μιλήσω πολύ πολύ καιρό. Περνάω ένα Γολγοθά, αλλά ο Θεός ξέρει ότι είμαι αθώα και περιμένω τη λύτρωση. Και έτσι λοιπόν αθώθηκε. Και μπράβο να πούμε και στον συνήγορο, κανείς δεν έχει πει μπράβο για τον συνήγορο της Ειρήνης, για τον κύριο Κεχαγιόγλου. Λοιπόν, κραυγή απόγνωση έχουμε από τους ένστολους γιατρούς πανεπιστημιακούς, χιλιάδες εν ενεργεία και συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων θα εμφανίσουν φουσκωμένα εισοδήματα στις φετινές δηλώσεις του. Στρατιωτική, αστυνομική, λοιπόν, λιμενική, πυροσβέστες, γιατροί του ΕΣΥ, αλλά και πολλοί άλλοι αναμένεται να βρεθούν μπροστά σε μια πολύ πολύ δυσάρεστη έκπληξη, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν τα επιδόματα τέκνων, ενοικίου, θέρμανσης, ακόμη και το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις, τα ποσά που έλαβαν ως αναδρομικά τον περασμένο Δεκέμβριο, τα οποία αντιστοιχούσαν στις επιστροφές που κόπηκαν παράνομα από τις αποδοχές τους κατά τα έτη 2012 και 2016, θα προσμετρηθούν παρακαλώ στο συνολικό οικογενειακό επίδομα, σημειώνει σήμερα στις 14 του μήνα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Όπως προκύπτει από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που υπογράφησαν τον Δεκέμβριο, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που έλαβαν ως αναδρομικά οι εν λόγω φορολογούμενοι θα προσμετρηθούν στα συνολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματα που θα εμφανίσουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα τα εισοδήματα αυτά να αυξηθούν υπέρμετρα και να υπερβούν τα εισοδηματικά όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση ενός μεγάλου αριθμού κοινωνικών επιδομάτων και παροχών. Το πρόβλημα αυτό αποκάλυψε επιστολή την οποία απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Με την επιστολή αυτή, η ΠΟΕΣ ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να παρέμβει τροποποιώντας τη σχετική κοινωνική απόφαση, ώστε να ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το εφάπαξ χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε θα θεωρείται μεν εισόδημα του 2018, αλλά δεν θα συνυπολογίζεται ως ποσό που λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη κοινωνικών παροχών και επιδομάτων. Μία που τους θα δίνουν, μία που τους φορολογούν, μία που τους θα παίρνουν. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε Πανελληνίες, έχουμε επιστροφή μέτρηση της, για τις ανακοινώσεις, οι αλλαγές και τα σημεία παγίδες. Σήμερα λοιπόν θα λάβει τέλος η αγωνία των μαθητών του Λυκείου και το νέο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει σήμερα το μεσημέρι τις οριστικές αλλαγές για το Λύκειο και τις Πανελλήνιες εξετάσεις, προκειμένου σε πρώτη φάση μαθητές της Δευτέρας Λυκείου να προετοιμαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου συστήματος. Στις 2 λοιπόν σήμερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου θα έχει συνάντηση με το ΔΣ της ΟΛΜΕ και θα τους ενημερώσει σχετικά με το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αμέσως μετά θα ανακοινώσει το σχέδιο νόμου, το οποίο θα προηγηθεί στη Βουλή μαζί με άλλες διατάξεις, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο στις συνενώσεις ΤΕΗ με πανεπιστήμια. Ιδιαίτερα σημαντικό για τους μαθητές, και πρέπει να το αναφέρουμε, που φοιτούν σήμερα στη Δευτέρα Λυκείου, είναι να μάθουν αν τελικά θα καταθέσουν φέτος στο τέλος της χρονιάς ένα πρώτο μηχανογραφικό δελτίο με τις σχολές τις οποίες θα επιθυμούσαν να εισαχθούν του χρόνου. Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα είναι τα νέα τμήματα, τα οποία προκύπτουν από τις συνενώσεις ΤΕΗ και Πανεπιστημίων, για τα οποία οι μαθητές δεν έχουν καμία ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι οποίοι μετά τις πανελλαδικές του Ιουνίου θα πρέπει να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους και ακόμη δεν γνωρίζουν την τελική μορφή του δελτίου, αφού φέτος έχουν γίνει εξαιρετικά πολύ μεγάλες αλλαγές λόγω της κατάργησης μεγάλου αριθμού ΤΕΗ, τα οποία θα εξαφανιστούν από το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου, θα υπάρξουν μερικές αλλαγές σε σχέση με τα όσα είχαν ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο, αλλά χωρίς αυτές να αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του νέου συστήματος. Αρχικά, ερωτηματικό παραμένει τι θα ισχύει με το βαθμό του απολυτηρίου, αν θα ισχύσει δηλαδή η συνδιαμόρφωση του βαθμού των υποψηφίων κατά 90% από το μέσο όρο των βαθμών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και κατά τα 10% από το βαθμό του απολυτηρίου ή αν η ρύθμιση παραλυφθεί. Ελπίζουμε να μην γίνει από φέτος και μπερδέψει τα παιδιά. Τι να πω κι εγώ. Βέβαια, με τις εκλογές που βλέπουμε να έχουμε, θα μας πει και ο Γιώργος Μουσταϊρέας έτσι τη γνώμη του,
Με τις εκλογές που βλέπουμε να έχουμε, κύριε Μουσταγίρα, δεν ξέρω αν θα έχουμε το ίδιο κόμμα ξανά. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα, θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε και σάλο για τον ποινικό, για το νέο ποινικό κώδικα. Μέρα με τη μέρα ανακαλύπτονται και νέες διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα που προωθεί η κυβέρνηση στη Βουλή μέσω και του Υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου, που δεν ανακοινώθηκαν κατά την παρουσίασή του, ενώ συνεχώς πληθαίνουν οι αντιδράσεις των κομμάτων, των φορέων, των ποινικολόγων, τόσο κατά του νέου ποινικού κώδικα, όσο και του νέου κώδικα ποινικής δικονομίας που είναι ήδη σε διαβούλευση. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε ένα μικρό βήμα και έβαλε στο τραπέζι του διαλόγου μερικά από τα άρθρα του νέου ποινικού κώδικα που προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις τόσο των κομμάτων, ακόμη και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και συλλογικών φορέων, ποινικολόγων και άλλων. Έτσι λοιπόν, οι ποινικολόγοι ανακαλύπτουν συνεχώς άθρα του ισχύοντα ποινικού κώδικα τα οποία καταργούνται παντελώς και αφορούν στην κατάπτυστη ένοπλης ομάδας, τη βλασφημία του Θεού, της Εκκλησίας και της θρησκείας, την περίβριση νεκρών, την απάτη για την αποφυγή της στράτευσης, την διατάραξη συνεδριάσεων, συλλόγων κλπ. Παράλληλα, δικήματα για τα οποία μέχρι τώρα προβλέπονται η επιβολή της κάθειρξης, δηλαδή ήταν χαρακτηρισμένα ως κακουργήματα, με το νέο ποινικό κώδικα μετατρέπονται σε πλημελήματα και φυσικά θα επιβάλλονται πολύ πολύ μικρότερες ποινές. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, έχω 2 λεπτά ακριβώς για να σας ενημερώσω σχετικά με το θρίλερ με το θάνατο του 28χρονου δικηγόρου που βγήκε για ένα ποτό και δεν επέστρεψε ποτέ. Νέα στοιχεία στην υπόθεση θρίλερ με το θάνατο του 28χρονου δικηγόρου φέρνει στο φως η ιστοσελίδα πρωτοθέμα.gr. Ο δικηγόρος επικοινώνησε τελευταία φορά μεσάνυχτα Τρίτης, στέλνοντας γραπτό μήνυμα από το κινητό του τηλέφωνο στο τηλέφωνο φίλου του, ενημερώνοντάς τον ότι όλα είναι καλά και πως θα έβγαινε για ένα ποτό. Δυστυχώς αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ο 28χρονος δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός σε ένα γκρεμό στο Τουρκουβούνι, σύμφωνα με όσα μετέφεραν οι αστυνομικές αρχές του συγγενείς. Μάλιστα, λίγη ώρα νωρίτερα, ο αδελφός του θανόντος, ο οποίος είναι και αστυνομικός και υπηρετεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, έδινε κατάθεση για την εξαφάνιση του 28χρονου συγγενούς του, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Η οικογένεια του νεαρού δικηγόρου είχε ανησυχήσει, καθώς εκείνος δεν απαντούσε σε τηλεφωνικές κλήσεις, είχε προηγηθεί το τηλεφώνημα ενός άλλου αστυνομικού και οικογενειακού του φίλου, ο οποίος κατά τύχη φέρεται ότι είδε το αυτοκίνητο με το οποίο κυκλοφορούσε τις τελευταίες μέρες ο δικηγόρος, ένα Opel Astra σκούρο μπλε, σε ένα στενό κοντά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο αντικατάστασης, το οποίο είχε παραχωρηθεί στον 28χρονο από συνεργείο μέχρι να επισκευαστεί το δικό του. Ο αστυνομικός πλησίασε το όχημα και παρατήρησε από το τζάμι του συνοδηγού ότι πάνω στο μπροστινό κάθισμα βρίσκονταν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, ένα κινητό τηλέφωνο του δικηγόρου, καθώς και το πορτοφόλι του, το οποίο ήταν γεμάτο χρήματα. Αμέσως επικοινώνησε με τον συναδελφό του και αδελφό του 28χρονου, προκειμένου να τον ενημερώσει. Η οικογένεια του 28χρονου θορυβήθηκε, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν είχε αντιπαραθέσεις ούτε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν είχε δείξει με τη συμπεριφορά του ότι θα μπορούσε να απασχολεί κάτι αρκετά σοβαρό. Το μόνο στοιχείο που ανέφερε στις αρχές και μπορεί να σχετίζεται με την υπόθεση του θανάτου του, μπορεί όμως και όχι, ήταν το γεγονός ότι ο 28χρονος δικηγόρος ασχολούνταν με βαριές ποινικές υποθέσεις του δικηγορικού γραφείου στο οποίο εργαζόταν το τελευταίο καιρό. Γι' αυτό και εξετάζονται τώρα όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της αρπαγής και δολοφονίας του. Με αυτή τη δυστυχώς τη δυσάρεστη είδηση θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για εσάς που με ρωτάτε σχετικά με ένα δικαστήριο που εγκρεμεί μετά από αναβολή στα δικαστήρια του Ναυπλίου, δεν έχω κάποια ενημέρωση, δεν ξέρω αν έγινε ή αν θα γίνει. Θα το πούμε, θα το δούμε και θα σας ενημερώσουμε. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή, είναι και πολύ νωρίς. Έχουμε και πολλά, εξηγνιάστηκαν και κάποια εγκλήματα, κλοπές εκεί στην Μεσσηνία. Όχι, όχι, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Ορασιάς έχει κάτι να μου πει επ' αυτού. Ναι, το είπαμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί με Γιώργο Μουσταΐρα. Έχουμε να ενημερωθούμε για το νέο του βιβλίο και φυσικά να σχολιάσουμε όλα τα νέα της επικαιρότητας τοπικής και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι.
Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Η Αλεξία Δρίτσα καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ.